με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Τους ήχους της σιωπής θα σου μιλώ με μουσική το σ' αγαπώ θα σου χαρίσω την αλήθεια μια στιγμή θα ξεγελώ αφού το όνειρο καρδιά μου δεν ορίζω στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα κροβατώ ένα μέλλον που δεν ήτανε για μένα. Γιώργο, έφυγα από το σπίτι. Δηλαδή, με έδιωξε ο πατέρας μου όταν άκουσε ότι είμαι έγκυος. Δεν με ρώτησε τίποτα. Άρχισε να ουρλιάζει. Πήγε μέθηση και όταν επέστρεψε, με πέταξε έξω. Εξεκίνησε με την Άννα και θα πάρουμε σειρά όλοι μας. Ο άνθρωπος είναι αδίστακτος. Συγγνώμη, μπαμπά, σας λυπούμε που σας το λαλώ, αλλά είναι αλήθεια. Θα μας βλύσει και θα μας ψήσει ούλους σιγά-σιγά, μείνουμε εδώ. Γιατί μου πήρε την Ιωάννα? Γιατί έμεινε έγκυος η Άννα? Γιατί? Πόσα, γιατί. Είναι έγκυος. Ποιος είναι έγκυος? Η Άννα, Νίκο. Γιατί? Με ποιον? Τι είναι αυτό? Είναι ένα έμβριο. Ήθελες να μου δείξεις πώς είναι το έμβριο? Όχι. Ήθελα να σου δείξω... Συγκλονίστηκα όταν το είδα, Γιώργο. Είναι η στιγμή που προσπαθούν... Είναι η έκτρωση. Δεν το πιστεύω αυτό. Πραγματικά... Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει τώρα. Μέσα από το ξύλινο φράκτη μας... και μια μικρή σχισμή... Έχει περάσει η τριανταφυλιά του γείτονα. Εκείνη την ημέρα είχα δει δύο μεγάλα τριαντάφυλλα. Τα πιο όμορφα που είχα δει ποτέ να βρίσκονται μέσα στον κήπο μας. Έτρεξα στον κήπο του γείτονα. Τριανταφυλιά ήταν εκεί. Όμως το κλονάρι με τα μοναδικά ανθισμένα τριαντάφυλλα ήταν στο δικό μας κήπο. Έμεινα και τα έβλεπα. Και τότε κατάλαβα.
ότι μπορεί να είχα χάσει τους γονείς μου από αυτόν τον κόσμο. Αλλά έχουν περάσει σε έναν άλλο. Έχουν περάσει τον φράκτη. Και άνθησαν σε αυτόν τον άλλον κόσμο. Στον παράδεισο. Μίλησα με μια γερόντισσα. Τι, με τι? Με μια γερόντισσα, με μια ηγουμένη σε ένα μοναστήρι. Τι μου λες, ρε Άννα, τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λες οι ανοησίες, τι... Βοηθή ρημίση, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ερεμίσω. Ναι, ερεμίσω, θες μου, ρε. Τώρα ερεμίσα. Εντάξει. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Αυτή σε πήρε τηλέφωνο, ε. Αυτή σε πήρε τηλέφωνο όταν ήμασταν στον γιατρό. Και σε έκανε να τρέχεις στους διαδρόμους. Δηλαδή τόσο πολύ σε επηρεάζει. Τι είναι αυτή η γερότητα, δηλαδή ο γκουρού σου. Εσύ δεν έχεις μυαλό να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις και δεν πρέπει. Η γερότητα πρέπει να σου το πει αυτό. Πες μου, μίλα μου. Η γερότητα να σου το πει. Μίλα μου. Λέγε. Εμπρός, λέγε. Γιατί κλαις. Γιατί κλαις. Μπρος, πήγαινε, φύγε. Φύγε. Πήγαινε να σε παρηγορήσει η γερότησα. Πήγαινε στο μοναστήρι, γίνε καλόγρια. Να σου λέει η γερότησα τι να κάνεις. Αφού εσύ δεν έχεις μυαλό να σκέφτεις μόνη σου. Τι με κοιτάς, φύγε! Τι ήρθες, για μένα ήρθες. Ή για να μου πεις τη σκάτα σου που η γερότησα και να μου δείξει το έμβριο. Σε ενδιαφέρει πιο πολύ τι θα πει η γερότησα και τι λέω εγώ. Με μένα θα ζήσεις ή με τη γερότησα. Μη φεύγεις, απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Θα ζήσεις με μένα ή τη γερότησα. Απάντησέ με. Δεν θέλω να σου απαντήσω, δεν θέλω να σου μιλήσω. Καταλαβαίνεις. Αν φύγεις τώρα, δεν θα με ξαναδείς. Μα che stai facendo, scemo? Ti vedrò quando arriverà la polizia. Ένα χυμό σε παρακαλώ. Και κάτι, Νίκο. Δεν μπορώ πονώ το στομάχι μου. Α, σε βλάψει ο χυμό. Φέρ του μια βότκα. Κύριε Κώστα, σε παρακαλώ. Φέρ του μια βότκα. Πάμε να φύγουμε. Ένα μέρο για εσά το δίκτυο. Γιατί, ποιο είμαι εγώ. Σε παρακαλώ, ζαλιστήκετε λίγο. Α, Νίκο μου, Νίκο μου. Εν είμαι τίποτε. Και το ποτό σου. Σε με νοιάζει εσύ για μένα. Είμαι ένα μεγάλο τίποτα. Είσαι ένας σπουδαίος άντρας. Δεν σου αξίζει τούτη εικόνα. Ευχαριστώ. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Και το ποτό σου και να φύγουμε, σε παρακαλώ. Η Άννα έφυγε. Ξέρω. Γιατί να φύγουμε. Ένα αξιοπρεπής ο χώρος. Είναι μία μπειραρία. Και το ποτό σου. Το πιω, αλλά θα μου υποσχεθείς ότι θα φύγω. Υπόσχομαι σου. Γεια σου. Ξέρεις ότι... τούτης της κοπέλας... η γονή της επέθανε. Έλα, κύριε Κώστα. Είναι πολλά ευαίσθητη. Όλες είναι ευαίσθητες. Ξέρεις γιατί. Όχι, όχι. Είναι έτσι. Είναι διαφορετική. Κύριε Κώστα, μην είσαι τέλεια μωρό. Μακάρι να μου μπορώ.
Η Άννα είναι έγκυος. Ξέρω το. Πες μου το, Σοφία. Ήταν λάθος σου που την έφτιαξες. Μεγάλο λάθος. Λάθος. Ναι, λάθος. Τώρα που είναι. Πες μου που είναι. Η Άννα... Η Άννα επρόδωσε με. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη που της είχα. Την αγάπη που της είχα. Τα πάντα που της είχα. Έχεις πιο καλό πλάσμα από την Άννα. Σου το πω εγώ. Συμπαθώ την. Συμπαθώ την πάρα πολλά. Την Άννα έχω τη μέσα στη ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου. Ήταν μεγάλο λάθος που την έφτιαξες. Θα σου πω κάτι. Είσαι απαράδεκτος, κύριε Κώστα. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδου γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδου γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.
Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στησίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου, Μόσχους. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώναν το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το όνομα τη Κυρίου ημιν άμιν αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τι Θεοτόκο εκτενός νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν, εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον ευθυμής πλακνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους πτεσμάτων. Αυτός ο ακραίος απορροφητικός ρήμος που βλέπετε να κινείται βία μπρος πίσω στο κάτω μέρος της οθόνης είναι το φωνικό όργανο που τελικά θα ξεσκίσει και θα καταστρέψει το μωρό. Όταν ο αμνιακός σάκος έχει τρυπηθεί και το υγρό διαφύγει, τότε η αιχμή του σωλήνα θα στραφεί εναντίον του μωρού. Βλέπετε την αιχμή να κινείται μπρος πίσω καθώς ο γιατρός αναζητά το σώμα του μωρού. Ας δούμε όμως πάλι σε αυτή την ακινητοποιημένη εικόνα, το στόμα του μωρού που ανοίγει διάπλατα σε μια σιωπηλή κραυγή. Αυτή είναι η σιωπηλή κραυγή ενός μωρού που απειλείται άμεσα με εξόντωση. Τώρα ο ρυθμός της καρδιάς του έχει αυξηθεί δραματικά και οι κινήσεις του είναι βίαιες. Αισθάνεται την εισβολή στο καταφύγιό του. Το βλέπουμε να απομακρύνεται προς τα αριστερά της μήτρας, σε μια προσπάθεια, μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει το αδυσόπιτο όργανο που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να σβήσει τη ζωή του. Έλα, Άννα μου. Κατερίνα, εσύ. Εγώ ποιος, είσαι καλά? Μπορείς, σε παρακαλώ, να έρθεις Φλωρεντία. Φλωρεντία, εγώ. Ναι, πλείς, κι ας το αύριο το αεροπλάνο και έλα. Να τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να μιλήσω. Κλείω σε άδεια. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε? Έκλεισε μου το. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Κάτι συμβαίνει, δεν είναι καλά. Άντε, πάτε ριντάια! Αντίγονη, ήρεμα. Αχώθηκα, ρε Κατερίνα! Έλα, ρε Αναπάντα. Ναι. Έκλεισες μου το, έπεσε η γραμμή. Κατερίνα μου, συγγνώμη, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Σε παρακαλώ, έλα. Να με βοηθήσεις να μαζέψω τα πράγματα. Τι εννοείς να μαζέψεις τα πράγματα σου? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα.
εμαλώσατε τον Γιώργο. Σε παρακαλώ, πρέπει να φύγω. Εμάλωσες με τον Γιώργο και να αφήσεις τη Φλωρεντία καλά είναι οι σπουδές σου, αν δεν πάει καλά. Κατερίνα, σε παρακαλώ, μπορώ να ακούσω τίποτα την στιγμή. Αν μπορείς να έρθεις, έλα. Αν δεν μπορείς, μεν έρθεις. Απλώς σε παρακαλώ, αφήσεις μου μήνυμα να θα έρθεις. Λοιπόν, άντε για. Θα πάω Φλωρεντία, θα τον έβρω και θα του σπάσω τα μούτρα του. Κατερίνα, τι έγινε, μίλα. Θα τον κάνω άχρηστο. Μίλα, Κατερίνα! Τι να σου πω, ρε Αντιγόνη. Έκαμε την Ράκο, θέλει να φύγει τη Φλωρεντία. Πώς θα φύγει, σπουδέ τη? Εμένα ρωτά. Σκέφτομαι τι τη είπε για να είναι έτσι. Τελικά, όλοι οι άντρε είναι καθήκια. Όλοι οι άντρε! Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ, λυπούμε την πάρα πολλά που τη μια ο παπά που είναι αλληλούτο τώρα. Άσε να πω εγώ, Φλωρεντία, το κανονίζω τον. Αν νομίζω ότι βρει την Ανούλα, το θα κάνει ό,τι θέλει, γελάστηκε. Τώρα θα έχει να κάνει μαζί μου. Ήταν η καλύτερη μου μαθήτρια. Οι εκθέσεις της ήταν τέλειες. Δεν έπρεπε να τις διώξεις. Έγραψαν κάπου σε μια έκθεση της «Η γυναίκα μάνα». «Η γυναίκα εργαζόμενη». «Η γυναίκα νοικοκυρά και ο σύγχρονος ρόλος της στην κοινωνία». Έτσι έκθεση δεν ξαναγραφτήκε. Ήταν ένα ύμνος για τη γυναίκα. Έχω την, εφύλαξα την. Τι εφύλαξα την, έμαθα την πόξω. Εν έπρεπε να τη διώξεις. Κάπως την έκθεση έγραψε «Ο ρόλος της μητέρας μου ετέλειωσε νωρίς». Σταμάτα, σε παρακαλώ. Εσύ θα σταματήσεις. Έπρεπε να το σκεφτείς πριν τη διώξεις. Για έναν καλό μωρό. Βασανισμένο μωρό. Χωρίς μάνα. Πού είναι τώρα. Μόνη της. Σε μια ξένη χώρα. Πώς τη λένε η κοπέλα. Σβετλάνα. Σβετλάνα, να σε πληρώσω, σε παρακαλώ. Είσαστε καλά. Είναι μια χαρά. Είμαστε πολλά καλά, ευχαριστώ. Αλλά... δεν κατάλαβα. Γιατί τα τριαντάφυλλα πρέπει να θύσουν από την άλλη πλευρά του φράχτη. Γιατί να μην μπορούν να θύσουν από την ποδά πλευρά. Μπορεί να μην τα αφήνουμε να θύσουν. Διάβασα την φράση. Έκλαψα. Έκλαψα πάρα πολύ. Μόνο η Άννα μπορούσε να γράψει. Έτσι πράγμα. Τα άλλα μωρά είχαν μάνα. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν πόσο ανεκτήμητη είναι η μάνα. Η Άννα όμως ήξερε το. Γιατί έλειπεν της. Μα ποιος σου είπε ότι ήμουν εδώ, ναι. Φτάνει, ρε άνθρωπε. Σβετλάνα, ας σε πληρώσω, είπε. Αμέσως, αμέσως. Φέρουμε ακόμα ένα χυμό. Οκ. When your day is long. Sure you've had enough.
Φεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε, τον δυσχερό και δεινών με διασωσόν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών με ταρά του συμπροσβολέ, πολλής αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχή. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου παναμωμέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δυσόπο παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινόν. Σιγάρνη προσφεύγων ανατείνω, και την ψυχή και τη διάνοια. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, δοσούντα το σώμα και την ψυχή, επισκοπιστίας και προνοίας της παρασού. Αξίωσον μόνοι Θεομήτων, ως αγαθία καθούμενο και θρία. Έλανα μου, εγώ είμαι ο Νίκος, ο καθηγητής σου. Είσαι καλά? Θέλω να είσαι καλά. Θέλω να πω, εστενοχωρήθηκα που σε έδιωξε ο παπάς σου. Αλλά είπα του ότι είναι απαράδεκτος. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Πριν διακόψει η γραμμή, εγώ είμαι δίπλα σου, σε ό,τι χρειαστείς. Σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο και ό,τι θέλεις θα είμαι κοντά σου. Με στενοχωριέσαι για τίποτε. Συμβαίνουν αυτά. Μίλησα και για την έκθεση σου στον παπά σου. Θυμάσαι την έκθεση? Μα γιατί τόσο λίγο? Άμα δεν μπορώ, σου λέω. Ποιος σου είπε ότι ήταν σε εκείνη την πειραρία?
Έχει σημασία. Ναι, για μένα έχει. Τον είδα εγώ. Πώς τον είδες εσύ? Στην αρχή προσπάθησα να το δω με τα αυτιά μου. Μετά χρησιμοποίησα τα μάτια μου. Εσύ... Δεν έκανε οπτική απάντησή μου. Εσύ ήσουν εδώ. Πώς βρέθηκες στην πυραρία? Επία βόλτα με το ποδήλατο. Πού? Να σου πω όλη τη διαδρομή. Αντώνη, μη με τρελαίνεις. Θέλω να ξέρω πού πήγε, πού είναι. Αγαπάς το. Πες μου. Εγώ να σου πω για εσένα μου. Πες μου αν είναι αλήθεια ότι τον είδες στην πυραρία ή απλώς είπες τον κύριο Νίκο. Πώς μπορείς να αγαπάς μια αμοιβάδα? Σταμάτα. Ένα μαλάκιο. Ένα ασπόνδυλο μαλάκιο. Μπορείς να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση χωρίς να ρίχνεις τις εξυπνακίστικες ατάκες σου. Όχι, γιατί είμαι εξυπνάκιας. Ποιο έμπειρα. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Μη με βασανίζεις. Τι σου έχω κάνει? Εγώ σε βασανίζω ή εσύ? Εγώ σε βασανίζω, Αντώνη. Συνειδητοποιείς πώς συμπεριφέρεσαι εδώ μέσα. Πώς ζεις, πώς κινείσαι. Δεν ζω εδώ μέσα. Διατηρούμε. Όπως τα φασολάκια στην κατάψυξη. Έχεις δει ποτέ σου φασολάκια στη βαθιά κατάψυξη? Deep freezing. Περιμένω μες στην κατάψυξη. Περιμένω ώσπου να φύγω από τα μέσα για να αρχίσω να ζω. Φύγε! Φύγε! Φύγε από αυτό το σπίτι αν δεν σου αρέσει. Πήγαινε να βρεις δουλειά και να ζήσεις όπως θέλεις. Ο άνθρωπος που βρίζεις καθημερινώς, αυτό σε ταΐζει. Τι κάνεις εκεί? Αν με ταΐζει το σπόντιλο μαλάκιο, δεν θα ξαναφάω. Αντώνη, σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Σε χρειάζομαι. Ο Κώστας... Ο Κώστας έδιωξε την Άννα. Η Άννα είναι έγκυος. Ο Κώστας χέστηκε αν η Άννα είναι έγκυος. Έδιωξε την. Να πάει πού! Πού! Αντώνη, σταμάτα, ανοιχτή σε τίποτα η μάμα σου. Νομίζεις? Και σταμάτα να φωνάζεις για τον παπά μου ότι είναι ασπόντιλο μαλάκιο. Γιατί είναι ασπόντιλο τώρα? Σκάσε, Αντώνη, εντάξει. Αυτή τη στιγμή ο παπάς μου χρειάζεται τη βοήθεια μας. Ποιος χρειάζεται τη βοήθεια? Ποιος χρειάζεται τη βοήθεια μας, Αντιγόνη? Εμείς! Εμείς χρειαζόμαστε βοήθεια, όλοι εμείς! Όχι, Αντώνη, είναι ο παπάς μου που χρειάζεται βοήθεια. Για να καταλάβει τι έκαμε, να καταλάβει ότι πρέπει να σταθεί δίπλα από την Άννα. Πρέπει να καταλάβει, σφύρα μου. Κλέφτηκα. Μην το απαντήσεις, σε παρακαλώ. Τι να απαντήσω, ρε Σοφία, τι να απαντήσω. Σε παρακαλώ, βοήθησε τον παπά μου να καταλάβει. Η Άννα χρειάζεται βοήθεια. Το ξέρω, καλή μου, το ξέρω. Τι να κάνω, ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Ό,τι βοήθεια θέλεις, Άννα μου, εγώ. Σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο. Επειδή ήσουν η καλύτερη μου μαθήτρια. Ναι, η καλύτερη, εννοώ το. Την έκθεση που σου είπα, εφύλαξα τη. Ναι, έχω την. Θα σου τη δείξω όταν έρθεις. Δεν ξέρω βέβαια αν την έχεις κι εσύ, αλλά εγώ θυκευάζονται στους μαθητές. Κάθε χρόνο στους τελειόφυτους. Έχω τη για υπόδειγμα. Για μένα, Άννα μου, εσύ ίδια είσαι υπόδειγμα. Ήθελα πάντα να σου πω, αλλά δεν μπορούσα. Ήμουν ο καθηγητής σου, ο φίλος του παπά σου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να σου πω. Άννα, αγαπώ σε. Αγαπώ σε. Εάν με πειράζει που είσαι έγκυος.
Ευλογείτε. Γερόντισσα, η Άννα είμαι. Την ευχή σας. Του Κυρίου, Άννα μου. Πού είσαι, είσαι καλά? Όχι. Σας έβαινα τηλέφωνα, δεν μπορούσα να σας βρω. Είχαμε την παράκληση. Τελειώσαμε πριν από λίγο. Προσπάθησα να σε πάρω στο κινητό, αλλά δεν απαντούσες. Ούτε μήνυμα μπορούσα να σου αφήσω. Δεν έμπαινε ο τηλεφωνητής. Ερώτησα, δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να πεθάνω. Μη λες τέτοια πράγματα, παιδί μου. Ηρέμησε και πες μου τι έγινε. Άννα. Άννα, μην κλαις. Μίλα μου, κόρη μου. Τι να σας πω, Ιερόντισσα, τι να σας πω. Ότι είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει ελπίδα πια για μένα. Άκουσε με, Ανούλα. Προσπάθησε να ηρεμήσεις και πες μου ακριβώς τι έγινε. Μίλησες με τον πατέρα σου? Μίλησα. Και τι έγινε? Με έδιωξε από το σπίτι. Μην απελπίζεσαι, Άννα. Οι άνθρωποι πάνω στο θυμό τους κάνουν μεγάλα λάθη. Λάθη για τα οποία μετανοούν μετά. Έφυγα από την Κύπρο. Γιατί, Ανούλα? Γιατί δεν ήρθες να μιλήσουμε? Δεν μπορούσα, Γερόντισσα. Δεν μπορούσα. Ήθελα να φύγω. Ήθελα να έρθω πίσω στη Φλωρεντία. Ήθελα να είμαι μαζί με τον Γιώργο. Ένιωθα την ανάγκη να είμαι κοντά του. Τα έκανα θάλασσα. Είμαι απελπισμένη. Κάθομαι εδώ και δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να φύγω, θέλω να τα παρατήσω όλα. Δεν μπορώ να μείνω πια εδώ. Επιμένει ακόμη για το μωρό. Το έδειξα ένα DVD μιας έκτρωσης. Ήθελα να ξέρει τι σημαίνει. Ήθελα να δει τι θα πάθει το μωρό μας. Γερόντισσα, με ακούτε? Σε ακούω, παιδί μου. Όταν του είπα ότι μίλησα μαζί σας, έγινε εξωφρενών. Αλλιώθηκε το πρόσωπό του. Δεν ξαναείδα τέτοιο πράγμα. Άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει, να λέει ότι... Τέλος πάντων, δεν αγάπησα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, δεν αγάπησα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ανούλα, γιατί βιάστηκες? Δεν ήταν έτοιμος ούτε να δει, ούτε να ακούσει. Πριν λίγες μέρες έλεγε ότι ό,τι κι αν συμβεί θα μ' αγαπάει για πάντα. Άκουσε με, Άννα. Ξέρω ότι πονάς. Ξέρω ότι υποφέρεις. Αλλά στη ζωή μας πολύ συχνά φτιάχνουμε είδωλα. Τα τοποθετούμε σε ένα ψηλό βάθρο και τα λατρεύουμε. Όπως έκανες εσύ με τον Γιώργο. Όπως κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Δυστυχώς, Ανούλα, βγάζουμε το Θεό από τη ζωή μας και στη θέση του βάζουμε αυτά τα είδωλα, που μπορεί να είναι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, οι φίλοι μας, ακόμα και τα παιδιά μας. Όταν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα είδωλα δεν είναι αυτά που εμείς θα θέλαμε να είναι, δεν είναι αυτά που εμείς περιμέναμε να είναι, όταν πέσουν από το βάθρο που εμείς τους στήσαμε και γκρεμίζονται, τότε σηκώνουν πολύ σκόνη, Άννα, και μας εμποδίζουν να δούμε καθαρά. Και τότε πονάμε. Πονάμε πολύ. Όπως πονείς εσύ τώρα, όπως πονεί ο Γιώργος, όπως πονεί ο πατέρας σου. Και όταν συμβεί αυτό, τα βλέπουμε όλα μαύρα γύρω μας. Και λέμε, χάθηκε κάθε ελπίδα. Όμως, Ανούλα μου, δεν είναι έτσι. Πίστεψέ με, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι, Γερόντισσα. Έτσι είναι για μένα.
Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πού να πάω, δεν ξέρω αν είναι είδωλο, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτόν τον άνθρωπο που είδα απόψε δεν είναι αυτός που αγάπησα. Δεν ξέρω, γερόντισσα. Ανούλα, άκουσε με σε παρακαλώ. Προσεκτικά. Να ηρεμήσεις. Και όταν έρθεις πρώτα ο Θεός στην Κύπρο, να μιλήσουμε πάλι από κοντά. Εν ανάγκη θα μιλήσω και εγώ με τον πατέρα σου. Όσο για τον Γιώργο, χρειάζεται χρόνο. Τι χρόνος, γερόντισσα, τι χρόνος. Δεν τον είδατε, δεν ξέρετε. Ξέρω, Άννα. Ξέρω. Πολλές γυναίκες βρέθηκαν στη δική σου θέση. Εσύ τώρα εκείνο που έχεις να κάνεις είναι να διώξεις την ταραχή από μέσα σου. Να ηρεμήσεις και να προσευχηθείς. Δεν μπορώ, γερόντισσα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Προσπάθησα, αλλά είναι αδύνατο. Δεν μπορώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό να πεις, Άννα. Και ο Κύριος θα δείξει το έλεος του, θα δεις. Και αν μπορείς να προσευχηθείς και για τον πατέρα σου και για τον Γιώργο. Δεν με καταλαβαίνετε, γερόντισσα, δεν με καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να με καταλάβετε. Αν δεν μπορώ εγώ, Άννα, μπορεί ο Κύριος. Μίλα του. Τι να του πω, τι άλλο να του πω, τι άλλο να του πω. Να του πεις, έλα στη ζωή μου. Άννα, ο Θεός σέβεται τόσο πολύ την ελευθερία μας, που αν δεν τον καλέσουμε εμείς, δεν θα έλθει. Πρέπει πρώτα εμείς να κάνουμε το βήμα και εκείνος θα κάνει 1000 βήματα για να μας συναντήσει. Θα προσευχηθώ εγώ για σένα, Άννα. Και αν μπορείς, προσπάθησε και εσύ. Όσο μπορείς. Εντάξει, γερόντισσα. Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε αν σας αναστάτωσα. Δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό. Θα σε μαλώσω. Αύριο πρωί-πρωί θέλω να με πάρεις το τηλέφωνο. Εντάξει. Εντάξει, γερόντισσα. Σας ευχαριστώ. Τον Κύριο, Άννα. Καληνύχτα, παιδί μου. Καληνύχτα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 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 Άννα! Άννα, είσαι!